έχουμε στη σύνδεσή μας. Θεόφιλε, είμαστε στην επόμενη μέρα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Τώρα πια τα κεφάλια μέσα, χειμώνας μπροστά, προβλήματα, ζητήματα, ακρίβεια και προετοιμασία για τους επόμενους αιρετούς της αυτοδιοίκησης από την πρωτοχρονιά του 2024. Εννοείται, αλλά Κωνσταντίνε, καταρχάς να καλησπερίσω και εσένα και τα στελέχη της τηλεόρασης του Φλάσσα αλλά και τους φίλους τηλεθεατές. Νομίζω ότι έχουμε αρκετό καιρό οι νέες δημοτικές αρχές και οι νέες περιφερειακές αρχές να προχωρήσουν σε μια εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών να είναι έτοιμοι να αναλάβουν από 1η-1η του 2024. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αν δούμε πολύ καθαρά και πολύ σοβαρά και υπεύθυνα αυτούς που έχουν εκλεγεί κύρια για τη Δυτική Μακεδονία, θα διαπιστώσουμε ότι πολλούς από αυτούς, πολλοί από αυτούς δεν έχουν και τις εμπειρίες, αλλά δεν έχουν και τις παραστάσεις που θέλει ο χώρος της πολιτικής και καλύτερα ο χώρος της αυτοδιοίκησης. Τώρα, και δεν υπάρχει και περίοδος χάριτος. Τα προβλήματα είναι πολλά και περιμένουν λύσεις. Εννοείται. Αυτό εξυπακούεται με δεδομένο το ότι βρισκόμαστε ήδη σε μια προβληματική κατάσταση, όχι μόνο της βίαιης απολυνητοποίησης, Κωνσταντίνε, αλλά και γενικά ερχόμαστε από μια οικονομική κρίση η οποία στην κυριολεξία μας έχει εξοντώσει, ακολούθησε η πανδημία του κορονοϊού και τώρα ζούμε σε ένα καθεστώς βίαιης απολυνητοποίησης. Και θα ανοίξω μια παρένθεση. Χθες, για παράδειγμα, επισκέφθηκα ένα σούπερ μάρκετ στο κέντρο της πόλης της Κοζάνης. Σε μια στιγμή κάθισα απέναντι από τα προϊόντα που έχει το λάδι. Το λάδι το οποίο γνωρίζει ο καθένας ότι είναι είδος πρώτης ανάγκης. Για τον Έλληνα σημαίνει το α και το ω στην διατροφή του. Όταν βλέπω ότι ένα πεντάλιτρο έχει 72 ευρώ, με συγχωρείς, τότε οι σκέψεις που κάνω είναι τελείως μα τελείως αρνητικές. Πρώτα για τους πολίτες, γιατί το μερίδιο των ευθυνών είναι τεράστιο και για όλους εμάς, αλλά και γενικά για την πολιτική ζωή, η οποία δυστυχώς φυρίζει αδιάφορα. Και αυτό το κάνει διαχρονικά. Δεν μπορεί εν έτη 2023, πριν από 5 μήνες, το πεντάλιτρο να κόστιζε 22 με 23 ευρώ και τώρα να έχει εκτιναχθεί στα 72 με 73. Αυτό είναι τραγικότητα. Ονόνοητο, και δεν μπορούν να επιβραβεύουν οι πολίτες με τις επιλογές του αυτές τις πολιτικές οι οποίες μας οδήγησαν και μας έχουν φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Τώρα, κλείνω αυτή την παρένθεση και έρχομαι στα της πολιτικής ό,τι αφορά την κεντρική σκηνή. Έχει ανοίξει ένας διάλογος, αφού έχει γίνει μια αποτίμηση των αποτελεσμάτων της δεύτερης Κυριακής στον χώρο της αυτοδιοίκησης, ανάμεσα στα κόμματα και κύρια στον ΣΥΡΙΖΑ και τον ΠΑΣΟΚ, αν θα πρέπει να συνεργαστούν στις επερχόμενες ευρωεκλογές. Πρώτα, πριν πάνε στη συνεργασία, υπήρξε ένας διαγωνισμός νωρίτερα για το ποιος κέρδισε. Αν κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Εκεί υπήρξε ένας συναγωνισμός και τώρα υπάρχει μια προσπάθεια συνένωσης των δυνάμεων της κέντρο-αριστεράς. Νομίζω αυτό είναι μια σφόδρα πολιτική άποψη και αντίληψη που κάνει μεγάλο κακό όχι μόνο στα λεγόμενα κόμματα εντός εισαγωγικών, αλλά κάνει κακό και στην ελληνική κοινωνία, στο σύνολό της, να μπαίνουμε σε αυτή τη διαλεκτική, σε αυτή τη μιζέρια, για να αποτυπώσουμε αν κέρδισε έναν ή δύο δήμους ή αν κέρδισε μία ή δύο περιφέρειες παραπάνω από τα άλλα κόμματα και δει στον χώρο της αντιπολίτευσης. Αυτό είναι για πέρα ένα μεγάλο λάθος, ένα μεγάλο σφόδρα πολιτικό ατόπιμα. Τώρα, αυτός ο διάλογος θα περιμένουμε να γενικευτεί, αλλά γίνεται για να γίνεται. Δεν υπάρχει καμία μα καμία προοπτική να υπάρχει ένα συγκερασμός, μια συνεργασία αυτών των δύο πολιτικών κομμάτων, γιατί υπάρχουν τελείως και διαμετρικές αντίθετες πορείες. Δεν μπορεί δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κουβαλά από πίσω του μια πολύ βαριά κληρονομιά, αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου, την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη, να έρθει να ταυτιστεί με τον σύγχρονο εντός εισαγωγικών, ανανεωτικό εντός εισαγωγικών ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εκπροσωπεί το χώρο της κέντρο-αριστεράς. Τελικά αυτό δεν μπορεί να συμβεί ποτέ, με δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κουβαλάει μια πολιτική ασχήμια, ένα πολιτικό ατόπιμα, μια πολιτική βαρβαρότητα κατ' εμέ και ακούει στο όνομα Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό το γνωρίζουν οι πάντες, άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι κανένας μα δεν θα τολμήσει ποτέ να έρθει σε αυτή τη συνεργασία ή αν έχει και την συγχώρεση των δύο πολιτικών κομμάτων. Αν μου επιτρέπεις, έτσι, χωρίς να προσπαθήσω να γίνω δικηγόρος κανενός και πόσο μάλλον κομμάτων,
Θα μπορούσα να δεχτώ αυτό το επιχείρημα εάν ήμασταν στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά σήμερα πια δεν είμαστε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε στην κυβέρνηση Νέα Δημοκρατίας και Μητσοτάκη και η λογική και οι όποιες αποφάσεις της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουν να ισχύουν και τώρα. Δηλαδή δεν έχει να κάνει μονάχα με μια απόφαση ενός κόμματος, αλλά έχει να κάνει με μια απόφαση μιας κυβέρνησης και μιας ελληνικής πολιτείας που συνεχίζει να είναι σε ισχύ. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι η πολιτική ταυτότητα σήμερα των κομμάτων τα οποία σήμερα βρίσκονται στον χώρο της αντιπολίτευσης. Καταρχάς, αν θα σταθούμε σοβαρά και υπεύθυνα, Κωνσταντίνε, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό σε όλο το φάσμα της πολιτικής πλην ΚΚΕ, πλην Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, το οποίο έχει μια συγκεκριμένη διαχρονική παρουσία, πορεία, γραμμή και πάνω σε αυτήν οικοδομεί την όποια τακτική του πολιτική απέναντι στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τώρα, αν θέλουμε να δούμε με σοβαρότητα πολύ καθαρά το πολιτικό σκηνικό, θα διαπιστώσουμε ότι τα κόμματα αυτή τη στιγμή δεν έχουν ένα μπούσουλα, δεν έχουν μια ημερήσια διάταξη. Είναι σφόδρα διαχειριστικά και προσπαθούν να κρατηθούν, προσπαθούν να διαχειριστούν την υπάρχουσα κατάσταση, την δυναμική που έχουν ή την οποία αυξάνουν, η οποία αυξάνεται ή μικραίνει κατά το δοκούν. Προσπαθούν να τη διαχειριστούν για να μπορέσουν να επιβιώσουν τα συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στην εκάστοτε χρονική συγκυρία. Σήμερα τα κόμματα γνωρίζουν οι πάντες ότι είναι φορείς της δημοκρατίας. Είναι αλήθεια? Όχι βέβαια, γιατί αν είναι πραγματικοί φορείς της δημοκρατίας, το ποσοστό συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία δεν θα ήταν της τάξης του 30% ή του 42% ή του 39%, αλλά θα ήταν πάνω από 60-70%. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι εδώ έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα, ένα τεράστιο κενό. Αυτό της δημοκρατίας. Στη χώρα μας η δημοκρατία δυστυχώς δεν λειτουργήσε ποτέ με τα χαρακτηριστικά τα οποία πρεσβεύει και τα χαρακτηριστικά τα οποία έπρεπε να είχε και να αφορούσαν κύρια τον ελληνικό λαό. Τώρα, άρθουμε και δούμε το πώς πορεύεται το πολιτικό κατεστημένο και το αυτοδιοικητικό σε επίπεδο χώρας. Καταρχάς, το έχω δηλώσει πολλές φορές. Κωνσταντίνε, ξεκινώντας από την Κοζάνη. Για να σταθείς στην Κοζάνη, πρέπει να γνωρίζεις τι είναι και ποια είναι η πόλη της Κοζάνης, ποια είναι η ταυτότητά του. Αυτό θα σε οδηγήσει να σταθείς στη Δυτική Μακεδονία, γιατί θα αναγκαστείς εκ των πραγμάτων να σταθείς στο φάσμα, το ευρύτερο δηλαδή, της περιφερειακότητας, της περιφερειακής συνείδησης, το οποίο είναι απαραίτητο αν θέλουμε να μιλάμε για μια χώρα η οποία θα έχει πολλά, δηλαδή πολλά κέντρα, θα είναι μια καθαρά πολυκεντρική, άρα λοιπόν δημοκρατική και απελευθερωτική χώρα. Και για να σταθείς αυτό το στερέωμα πρέπει να ξέρεις από πριν. Κοζάνη, περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, να προσθέσω εδώ και τις άλλες πόλεις για να μην αδικήσω την Ποντολεμαϊδα, τα Γραβενά, την Καστοριά και τη Φλόρινα. Άρα λοιπόν μεγαλώνεις, πας στη Δυτική Μακεδονία και από τη Δυτική Μακεδονία μετά πηγαίνεις σε επίπεδο χώρας. Και μετά από επίπεδο χώρας πηγαίνεις σε επίπεδο Ευρώπης, σε επίπεδο οικουμένης. Τα έχουν σήμερα αυτά οι πολιτικοί, τα υγεία εντός εισαγωγικών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια παίζουν ένα πρωταγωνιστικό, ας με επιτραπεί, όχι πολιτικό ρόλο? Η απάντηση είναι πολύ απλή. Ναι. Και βέβαια όχι. Ναι, σίγουρα. Μπορεί και να μην τα έχουν. Αλλά εσύ και εγώ τους εκλέξαμε. Ο λαός τους εξέλεξε. Είναι κομμάτι του λαού. Δεν έχει ευθύνη. Κοίταξε, πώς τους εξέλεξε. Πρώτη Κυριακή. Ο καθένας από εμάς πηγαίνει και ψηφίζει την φιλική του ή συγγενική του διάσταση. Μέγα λάθος. Στην πολιτική δεν έχει ούτε φίλο ούτε συγγένεια. Έχει καθαρά πολιτική εκτίμηση. Ο κύριος Μαυρίδης είναι κατάλληλος να με εκπροσωπήσει. Άρα λοιπόν, αν δεν είναι συγγενής μου, δεν με ενδιαφέρει. Είναι καλός γνώστης της πολιτικής, έχει ικανότητες. Άρα λοιπόν, επιλέγω τον κύριο Μαυρίδη. Σε διαφορετική περίπτωση, θα ζούμε αυτήν την τραγικότητα και την ασχήμια που ζούμε. Χρησιμοποιώ δύο λέξεις, οι οποίες μπορεί κάποιους να μην τους αρέσουν, αλλά αυτή είναι πραγματικότητα. Ψηφίζουμε με συνέστημα, ψηφίζουμε με συγγένεια. Δεν είναι σωστό αυτό, ναι. Είναι λαθασμένο πέρα για πέρα. Περιγράφεις ένα σεμινάριο στο τμήμα πολιτικών επιστημόνων, θεωρητικό εντελώς. Ενώ στην πραγματικότητα δεν ισχύει, ξέρεις πολύ καλά ότι ψηφίζεις με συγγένεια. Κωνσταντίνε, το ξέρω ότι δεν ισχύει στην πραγματικότητα, αλλά επειδή αυτό διαιωνίζεται και επειδή αυτό βολεύει τα πολιτικά κόμματα, για μένα είναι μη κόμματα, δεν υπάρχουν κόμματα σήμερα. Αν υπήρχαν κόμματα, δεν θα ζούσαμε αυτό το χάλι. Σήμερα το ζει η Θεσσαλία. Προχθές το ζούσανε στη Ρόδο. Λοιπόν, με τις πυρκαγιές, το ΕΣΕ, πάμε προς ολοκλήρωση. Η Ελλάδα. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αυτά όλα είναι απόρρια από την οτροπία και την έκφραση που έχει ο Έλληνας πολίτης, οι ελληνικές κοινωνίες, οι οποίες είναι πέρα για πέρα λαθασμένοι. Δεν είναι κακό αυτό.
να το λέει κάποιος. Είναι η αλήθεια και θα πρέπει κάποτε σιγά σιγά να αρχίσουν να αφυπνίζονται συνειδήσεις. Και όχι να μας πειράζει γιατί σήμερα η γενιά η οποία έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που είναι η νεολαία μιας ηλικίας 20 έως 30-35 ετών που είναι η εποχή της, έχει άλλες επιλογές, έχει άλλες προτεραιότητες και έχει άλλα εγώ και θέλω. Έτσι είναι, γιατί και στη δική μας γενιά, όταν εμείς είχαμε τον ρόλο πρωταγωνισμό, εμείς θέλαμε να είμαστε μπροστά. Και μας πείραζε γιατί οι προηγούμενες γενιές είχαν τις δικές τους αγκυλώσεις. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι όλα αυτά είναι ζητήματα πολύ σοβαρά. Έτσι πρέπει να τα δούμε. Πολύ απελευθερωτικά και να σεβαστούμε τους πρωταγωνιστές της κάθε εποχής. Τελεία. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.